Λοιπόν, η τελευταία Αριστοτρίτη του μηνός Νοεμβρίου 2021. Αριστοτρίτη 30 Νοεμβρίου 2021. Α, είναι το Αποστόλου Ανδρέα σήμερα. Να ζήσουν να σου ο Πάτερ. Και να ζήσουν όλοι όσοι γιορτάζουν, οι Ανδρέιδες και οι Ανδρούλες, οι Ανδριάνες κλπ. Για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα, Αριστονίκη μας? Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θέμα του τι γίνεται όταν δεν είμαστε συμβατοί με την οικογένεια καταγωγής μας ή γενικότερα με την ευρύτερη οικογένεια και αισθανόμαστε ότι είμαστε παιδιά από άλλον πλανήτη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο πρέπει να σου πω ότι αφορά όλους μας, νομίζω, όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι τουλάχιστον. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο φέρνουν έτσι αρκετά άνθρωποι και το ζητάνε, που με γνωρίζουν, το ζητάνε αρκετά και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που και η βιβλιογραφία πολλές φορές μπορεί να μην το αναφέρει με αυτόν τον τρόπο, αλλά και που είναι μια εύλογη απορία, καθότι υπάρχουν έτσι αρκετά γνωμικά γύρω από το γιατί οι άλλοι, γιατί να είμαστε πάντα οι περίεργοι της υπόθεσης, μάλλον κάτι τρέχει μαζί μας, πώς γίνεται να διαφωνούμε και να κάνουμε πέρα πάρα πολλούς ανθρώπους. Ή το γνωστό γνωμικό «Η στραβός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε». Και άλλα διάφορα συναφή γνωμικά, τα οποία επί της ουσίας αυτό που λένε είναι ότι αν κάποιος δεν τα πάει καλά με πολλούς, αυτό που σημαίνει επί της ουσίας είναι ότι ο ίδιος είναι προβληματικός. Μάλιστα. Μας κάνουν να νιώθουμε προβληματικοί επειδή δεν τα πάμε καλά με την οικογένεια μας. Ακριβώς. Και όχι μόνο με την οικογένεια, αλλά και με τη στάση που μπορούμε να κρατούμε. Δηλαδή, αν ας πούμε θέλουμε να βάλουμε όρια σε ανθρώπους και έχουμε αποφασίσει, το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τα blog μας και από τις και από εκπομπές παλαιότερα, ότι η οριοθέτηση είναι μια πάρα πολύ καλή τεχνική, όπως και η συνειδητή αποξένωσή μας από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας ταιριάζουν, προκειμένου να έχουμε την ηρεμία μας και την ησυχία μας και να είμαστε καλά ψυχολογικά. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή το πάρουμε απόφαση και υποσχεθούμε στον εαυτό μας πρωτίστως ότι θα κάνουμε πέρα κάποιους ανθρώπους, μπορεί ο περίγυρος να το δει ως ένδειξη προβληματικής συμπεριφοράς, καθότι θα αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να κάνεις πέρα έναν φίλο, ας πούμε, που έκανες πάρα πολύ παρέα μαζί του, ή ένα συγγενή, έναν πρώτου βαθμού συγγενή, που είναι σαν να τον έχεις παντρευτεί από την κούνια σου. Δηλαδή, σαν βιολογικά να μην σου επιτρέπεται να μην τον κάνεις παρέα. Σαν να τον έχεις, να το πάρεις μαζί σου σε όλο το διάβα της ζωής σου, καθότι έτυχε να είστε συγγενείς. Και αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που πάρα πολλοί αναρωτιούνται. Μα να μην μιλάω στον πατέρα μου, μα να μην μιλάω στη μητέρα μου, μα να μην κάνω τραπέζι στον αδερφό μου και στην αδερφή μου, πώς είναι δυνατόν. Και διάφορα τέτοια που ακούμε. Και εντάξει, είναι πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την απορία γύρω από αυτό. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Αυτό που λέω εγώ είναι ότι το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι δεν επιλέγουμε τους συγγενείς μας. Έτυχε να είμαστε συγγενείς με κάποιους ανθρώπους. Από όλη εκείνη τη γονιδιακή δεξαμενή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγουν και κάποια παιδιά τα οποία να μην ομοιάζουν με τα υπόλοιπα της ίδιας οικογένειας. Και να είμαστε πολύ διαφορετικοί κάποιοι, που αυτό να ξενίζει την υπόλοιπη οικογένεια. Και πάρα πολλές φορές να κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες να μας συνετίσουν και να μας διαπαιδαγωγήσουν με τον ίδιο τρόπο που φέρονται ήδη. Γι' αυτό και λέμε την φράση «δεν είμαστε συμβατοί». Δηλαδή είμαστε διαφορετικοί, έχουμε μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ένα διαφορετικό τρόπο σκέπτεστε, δεν θα εξετάσουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Για μένα ο καλύτερος είναι αυτός που είναι καλά με τα μέσα του και νιώθει αρμονία με την ψυχή του. Από εκεί και πέρα, αν ανήκει στους
στη μεν κατηγορία, ένα ανήκει στη δε κατηγορία, δεν έχει σημασία. Σημασία λοιπόν έχει ότι αν είσαι ασύμβατος, δεν συνεφωνείς με τον τρόπο σκέπτεσαι των υπολείπων, με τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους. Αν αναγνωρίζεις κιόλας ιδιότυπες συμπεριφορές, δηλαδή ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει, ανοιχνεύεις έτσι ένα στίγμα ζήγιας, ένα στίγμα περιέργειας, ηρωνίας, ένας έμεσος εκβιασμός, ένας έμεσος εκφοβισμός, μία αίσθηση ότι δεν σε αποδέχομαι έτσι όπως είσαι ή σε κλεβάζω για αυτό που θα πεις. Δεν τα λες καλά, αν το πιάνεις στον αέρα, γιατί το ραντάρ, το συναισθηματικό των ανθρώπων συνήθως που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα του να μην τα πάνε καλά με πάρα πολλούς από την οικογένειά τους και ευρύτερα, είναι πάρα πολύ ψηλό, δηλαδή ο δείχτης ευαισθησίας τους είναι πολύ δυνατός και αυτό έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Μπορεί λοιπόν να ανοιχνεύει στον αέρα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία οι άλλοι να μην τα καταλαβαίνουν και με τη λεκτική συμπεριφορά των άλλων και με τη μη λεκτική συμπεριφορά των άλλων και να σε βγάζουν και τρελό μετά, για να συνδέσω και το προηγούμενο βλοκοτρίτη. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτός που σε ρωτάει κάτι δεν σε ρωτάει γιατί θέλει τη γνώμη σου, αλλά γιατί θέλει να σε κοροϊδέψει, γιατί θέλει να σε ειρωνευτεί, γιατί θέλει να σου κάνει τον έξυπνο, γιατί θέλει να νιώσει ότι είναι καλύτερος από σένα, για διάφορους δικούς του ψυχολογικούς λόγους. Και εσύ αυτόν τον άνθρωπο δεν περνάς καλά μαζί του, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πηγαίνεις επίσκεψη σε κάποιον και να αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα σκαμνάκι και όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν πλάκα μαζί σου επειδή είσαι διαφορετικός από αυτούς και δεν μπορείς να συζητάς για την, ξέρω εγώ, την επώνυμη τσάντα που φοράνε, για το που θα πάνε διακοπές ή για το που παίρνουν τα παιδιά τους σχολείο σε ποιο ιδιωτικό θα πάνε ή το που θα πάνε από εδώ ή το που θα πάνε από εκεί ή το τι είπε η γειτόνισσα ή το τι είπε η κυρία Κατίνα ή το τι είπε ο ένας, ότι πέθανε ο ένας, αρρώστησε ο άλλος. Δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος που θα ήθελες να συμμετάσχεις σε τέτοιου είδους συζητήσεις, τις θεωρείς ανούσιες, με γεια σου, με χαρά σου, οι άλλοι μπορεί να τις θεωρούν καλές. Δεν τους κρίνουμε. Λοιπόν, και είσαι διαφορετικός. Είσαι δηλαδή το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, ακριβώς γιατί είσαι διαφορετικός. Και πιάνεις λοιπόν αυτές τις συναισθηματικές νήξεις, δονήσεις, εκνευρίζεσαι, δεν περνάς καλά, αναστατώνεσαι, και θες να φύγεις. Λοιπόν, και ακόμα και το φευγιό σου το ερμηνεύουν ως δεν μας θέλει, μας απορρίπτει, μα τι περίεργος άνθρωπος είναι αυτός, τι ιδιόμορφος άνθρωπος, και επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι ούτε αυτοί μπορούν να σε αλλάξουν, γιατί δεν μπορείς θα συναισθηματικά, θα πιεστείς να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Εντάξει, θα αρρωστήσεις με άλλο τρόπο δηλαδή. Ούτε και να είσαι μαζί τους, περνάς καλά, γιατί δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα. Οπότε ποια είναι η λύση όταν δεν περνάμε καλά με κάποιον? Είτε είναι πατέρας μας, είτε είναι μητέρα μας, είτε είναι αδερφός μας, είτε είναι πρόεδρος μας, χάρος, είτε ξέρω τι συγγένεια έχουμε. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Να απομακρυνθούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί ούτε αυτός να αλλάξει και μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλά έτσι όπως είναι. Συνεννοείται μια χαρά με τους υπόλοιπους, νιώθει καλά με τους υπόλοιπους, οπότε δικό του θέμα, οπότε εμείς περνάμε καλά μαζί του, οπότε η μόνη λύση είναι να απομακρυνθούμε. Η απομάκρυση λοιπόν αυτή γίνεται για λόγους συνεννόησης. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να μην χαλάμε την καρδιά μας και να μην χαλάμε την ψυχή μας και να μην αρχίσουμε να τσακωνόμαστε και να έχουμε λογής-λογής διενέξεις και συγκρούσεις μεταξύ μας, αποφασίζουμε να ξεκόψουμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε επιφανειακές ενδεχομένως σχέσεις, τυπικού χαρακτήρα, του στυλ έχω μια κοινωνική υποχρέωση να παρευρεθώ κάπου, okay, θα παρευρεθώ, αλλά ως εκεί. Δεν θέλω να έχω περαιτέρω σχέσεις μαζί σου. Και επισκέψεις, αν χρειάζονται να γίνουν, και μιλάω για τους πρώτους βαθμούς συγγενείς που κάποια στιγμή θα πρέπει να τις κάνεις, θα είναι τόσο όσο αντέχεις. Όπως έλεγε και ο Γιάλλον, τη μάνα μου την αντέχω 20 λεπτά. Αν καθίσω 21, δεν είμαι καλά. Οπότε, την αντέχω μόνο 20 λεπτά.
Λοιπόν, άρα θα πάω εκεί, θα καθίσω το 10 λεπτό, το 15 λεπτό, το 20 λεπτό που τέλος πάντων μπορώ να αντέξω και κατόπιν θα αποχωρήσω. Λοιπόν, και θα έχω σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους από μακριά. Δηλαδή, θα τους αγαπώ από μακριά, θα τους σκέφτομαι από μακριά, θα νοιάζομαι για αυτούς, γιατί δεν πάει αυτό να υφίσταται. Θα νοιάζομαι για αυτούς από μακριά, αλλά από κοντά δεν μπορώ να κάνω αυτό. Τους είμαστε ασύμβατοι. Και για το καλό τους και για το καλό μου, θα είμαστε μακριά. Αυτή είναι μια φόρμουλα που τουλάχιστον εγώ την προτείνω και την προτιμώ. Και για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, είπες κάτι στην αρχή, ότι από όλη αυτή τη λίμνη γονιδίων που μπορεί να κληρονομήσει ένα παιδί που γεννιέται σε μια οικογένεια, μπορεί ένα παιδί που έρχεται σε μια οικογένεια να έχει πολύ διαφορετικά γονίδια από τα αδέρφια του ή από τους γονείς του, γιατί είναι στο συνδυασμό που φαίνεται η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να είμαστε πρώτου βαθμού συγγενείς, μπορεί να είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, τα παιδιά μας, αλλά να είμαστε πολύ διαφορετικοί. Οι δεσμοί αίματος που περιγράφονται έτσι πολύ γλαφυρά και μάλιστα υπάρχει και η ρίση «το αίμα νερό δεν γίνεται», δεν έχουν να κάνουν με την ομοιότητα μεταξύ των συγγενών, αλλά με την έλξη που νιώθουν ο ένας προς τον άλλον και με την εγκύτητα που νιώθουν λόγω του ότι έχουν γεννηθεί στο ίδιο περιβάλλον και έχουν περάσει πολλά μαζί. Δηλαδή, οι δεσμοί αίματος δεν σημαίνουν απαραίτητος και ομοιότητα. Κάποιοι έχουν ομοιότητα με τους συγγενείς τους, κάποιοι όμως δεν έχουν. Και αυτό μπορεί να συμβεί και να είμαστε και εμείς αυτοί που οι συγγενείς μας δεν επιλέγουν να κάνουν παρέα μαζί μας γιατί είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή, αυτό το βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμο και για μια μητέρα, για παράδειγμα, που τα παιδιά της αποφασίζουν να τηρήσουν αυτό το σχήμα που περιγράφεις. Αγαπάω τη μάνα μου, εκτιμάω τη μάνα μου, αλλά κρατάω απόσταση, γιατί όταν βρισκόμαστε πολλή ώρα μαζί, πολλές μέρες μαζί, γίνονται θέματα, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Ακριβώς. Δηλαδή και εμείς ήδη μπορεί να γεννήσουμε παιδιά που να είναι πολύ διαφορετικά από εμάς. Ακριβώς. Και να είναι χαρούμενα και υγιή όταν είναι μακριά μας, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέπτεστε. Και δεν κρίνουμε εδώ τα είδη σκέπτεστε, ποιο είναι καλύτερο. Μη σου πω ότι οι άνθρωποι που έχουν ομοίους, δηλαδή που έχουν πολλούς που μοιάζουν οι τρόποι τους, που είναι πολύ συμβατοί, περνάνε και καλύτερα μεταξύ τους και ίσως και είναι Βεβαίως. Και χαρούμενοι όταν κάνουν παρέα. Βεβαίως. Και οι άνθρωποι που είναι πολύ διαφορετικοί, επιλέγουν αν θέλεις τη μοναξιά ως λύση ανάγκης. Όχι γιατί την θέλουν, γιατί την επιθυμούν ή γιατί είναι περίεργη, ακοινώνητη και δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό μπορείς να τους προσδώσεις. Αλλά γιατί δεν αντέχουν άλλον, δυσφορούν. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να ανεχθούν όλη αυτή την καταπίεση του να πρέπει, το καλούπι είναι αυτό και πρέπει να μπει σε αυτό το καλούπι. Μπορεί να μην μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε αυτό το καλούπι. Να σου είναι πολύ μεγάλο, να σου είναι πολύ μικρό. Δεν μπορείς να μπεις με το ζώο. Οπότε για να είσαι υγιής και να μην δημιουργείς και θέματα περαιτέρω και να χαλάς και φαιά ουσία, τζάμπα και βερισέ, καλύτερα να είσαι μακριά. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διαχειριστείς την ασυμβατότητα. Για μένα, γιατί μετά συγκλάνε διάφορα συναισθήματα και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή σε έχουν μεγαλώσει περισσότεροι, έχετε ζήσει πολλά πράγματα μαζί, ξέρουν και τα κόκκινα σκουμπιά, τα οποία ξέρουν να τα πατάνε την κατάλληλη στιγμή. Ξέρουν να πούνε μια λέξη, ξέρουν να πούνε μια φράση. Βγάζουν από τον παούλο το χρονοτούλα από κάμποσα γεγονότα και λένε και εγώ που μου κάνεις έτσι, και εγώ που μου κάνεις αλλιώς και τα λοιπά, και σε χειρίζονται. Του ξυπνάνε τα ενοχικά σου σύνδρομα, όλα όσα έχεις από εκεί πέρα, και θέλει πολύ μεγάλη ενέργεια να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Και σκέψου ότι έχεις τώρα εσύ ένα απόγευμα να πας να κάνεις μια επίσκεψη, να έχεις καμία όρεξη να ξυπνήσουν όλοι οι δαίμονες μαζί ταυτόχρονα. Και πας εκεί, σου τους ξυπνάνε, άντε να τους κοιμήσεις μετά, για να πας να περάσεις το απόγευμά σου. Και είναι κρίμα δηλαδή, και εσύ να αναστατωθείς, και αυτοί να αναστατωθούν, και αυτοί αναστατώθουν. Δεν μπορούν να επιμονήσουν. Δεν είναι ούτε και για αυτούς ευχάριστο δηλαδή. Οπότε για κανένα δεν είναι ευχάριστο. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνει και καλά να κάνουμε παρέα, αφού δεν μπορούμε να περάσουμε καλά. Άρα, χωρίς ενοχές, αποφεύγουμε περιττές επαφές
με συγγενείς μας με τους οποίους έχουμε μεν δεσμούς αίματος, αλλά δεν ταιριάζουμε, δεν είμαστε συμβατοί. Και αυτό δεν είναι μία πράξη μίσους, είναι μία πράξη αγάπης προς τους άλλους και αυτοαγάπης προς εμάς, και δικαιούμαστε να αποφεύγουμε να έχουμε ιδιαίτερες επαφές με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε και που σίγουρα θα αναστατωθούμε εκατέρωθεν εάν έχουμε επαφές. Φυσικά, φυσικά δικαιούμαστε. Δεν είμαστε περίεργοι, δεν είναι περίεργοι, απλά είμαστε διαφορετικοί. Σκεφτόμαστε διαφορετικά, συναισθηματικά μπορεί εμείς να είμαστε πιο οι μεν, δηλαδή οι αυτοί που έχουν μια ιδιορυθμία παραπάνω, να το πω έτσι, που ξεφεύγουν από την νόρμα, να είναι πιο ευαίσθητοι από τους άλλους και να τους ενοχλούν κάποια πράγματα περαιτέρω. Οπότε επιλέγουν συνειδητά να απομακρυνθούν, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αισθανθούν όμορφα μέσα στη σχέση αυτή. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακοί άνθρωποι, ότι δεν συγχωρούν, ότι έχουν μίσος, κακίες και όλα αυτά, μυσαλλοδοξίες, διάφορα τέτοια. Αλλά απλά είναι ο μόνος τρόπος για να αγαπιόμαστε έστω από μακριά. Αφού δεν μπορούμε να αγαπιόμαστε από κοντά, ας αγαπιόμαστε από μακριά, ρε παιδί μου. Και επειδή το έχω δοκιμάσει και σε σχέσεις από ανθρώπους που έτυχε και είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί τους επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά, το έχω δοκιμάσει αυτό, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η μεθοδολογία. Δηλαδή, της υποχρεωτικής, συνειδητής αποξένωσης. Γιατί από μακριά μπορείς να θρυνήσεις τον ιδανικό συγγενή που δεν έχεις, που δεν μπορεί να γίνει ο άνθρωπος γιατί έχει γεννηθεί αλλιώτικα, ή οι συνθήκες της ζωής σου τον έκαναν έτσι που να μην μπορεί να είναι μέσα στα πρότυπα τα δικά σου τα εξειδανικευμένα, και να αποδεχτείς τον ευάλωτο και εύθραυστο εαυτό του και να τον αγαπάς ενθυμούμενοι τις καλές αναμνήσεις που μπορεί να έχεις από αυτό, μη επιτρέποντάς του να συνεχίσει άθελά του να σε στεναχωρεί μέσα από πράξεις που δεν τις κάνει θελημένα, αλλά τις κάνει ασυνείδητα, γιατί είναι διαφορετικός από σένα, και να διονύζεται μία διαμάχη και μία διένεξη, η οποία δεν έχει τέλος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και τον αγαπάς, και τέλος πάντων μπορείς να τον συγχωρέσεις έτσι, για αυτό που να θρυνήσεις την εικόνα που θα ήθελες να έχεις. Τον ιδανικό συγγενή που θα είχες εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και τύχαινε να γεννηθείτε συμβατή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη, για ένα πολύ πρακτικό βίντεο Αριστοτρίτης. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα και με τον νέο μήνα φυσικά. Φυσικά να ζήσουν οι Αντρέιδες, οι Αντρούλες, οι άντρες, όλοι με υγεία πάνω απ' όλα και καλή καρδιά. Φιλιά.